Γιατί και η αγορά είναι εκείνη που περιμένει τώρα Ακριβώς. την κυβέρνηση, την όποια κυβέρνηση βγει, αν και φαίνεται ότι θα έχουμε αυτοδυναμία από τις δημοσκοπήσεις, ότι δεν θα υπάρξει τέτοιο ζήτημα. Τι προσδοκάτε, κύριε Χατζηθοδοσίου? Καταρχήν να σας πω ότι συμφωνώ σε αυτό που είπατε στην αρχή, ότι εμείς θέλουμε σταθερότητα, θέλουμε να σχηματιστεί η κυβέρνηση, γιατί ξέρετε όσο διάστημα διαρκούν οι εκλογές, η αβεβαιότητα σημαίνει λιγότερη κατανάλωση, λιγότερες επενδύσεις. Ήταν ένα τρίμηνο τώρα αυτό, λέω. Νομίζω ότι ο κόσμος θέλει, γιατί τώρα για τρίτες κάλπες το ακούσω σενάριο και είναι, σαν σενάριο και είναι φιαλτικό όλο αυτό. Νομίζω ότι κανείς δεν θέλει να πάμε σε τρίτες κάλπες. Ακριβώς. Βέβαια οι εκλογές είναι μια αφετηρία, θα μπορούσε να είναι για τα θέματα, γιατί να σας πω, κυρία Ρέβη, ακούμε τώρα στις εκλογές. Χρειάζονται χρήματα για την υγεία, για την παιδεία, για την ασφάλεια. Αυτά τα χρήματα για να τα μπορεί να τα μαζέψει μια κυβέρνηση έχει διάφορους τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι η φορολογία, είναι η άμεση και έμεση φόρη. Ο άλλος τρόπος είναι, και το άνοιξε το θέμα ο κύριος Τουρνάρας, εγώ χαίρομαι που το άνοιξε το θέμα αυτό, είναι ότι το θέμα της φοροδιαφυγής, που πάντα και αυτό πριν τις εκλογές παίζει πολλές φορές και το οποίο έχω πει πολλές φορές. Τίποτα δεν γίνεται όμως μετά τις εκλογές. Είναι ψηφοθυρικό της παραοικονομίας. Εμείς λέμε ότι στο πρώτο κομμάτι, ότι για να σταματήσει η φορολογία και κυρίως η έμεση φορολογία, που ναι, μεν χτυπάει τους καταναλωτές, αλλά χτυπάει και τις επιχειρήσεις, είμαστε υπέρ του να επιτέλους αυτό που ακούγεται, να χτυπηθεί επιτέλους η φοροδιαφυγή, η οποία αποτελεί σήμερα περίπου το 40 με 45% των εσόδων που χάνονται. Πείτε λίγο, κύριε Στονάρα, τι είχε πει με τα δισεκατομμύρια. Πόσα φαίνονται. Τα έσοδα, αντί να, να το πω απλά 140 δις, είναι 90 δις. Δηλαδή, οι αγορές είναι 100, μάλλον θα πρέπει να είναι 140 δις και είναι 90 δις. Που σημαίνει, μιλάει για 50 με 60 δισεκατομμύρια φοροδιαφυγή. Το οποίο είναι αμύθιτο ποσό. Και την ίδια στιγμή να σας πω ότι η παραοικονομία και το λαθρεμπόριο είναι κοντά στα 45 δις. Είναι νούμερα τα οποία είναι πραγματικά ασύλληπτα. Θα μου επιτρέψετε να πω κάτι. Μόλις θες το συζητάγαμε για τη διασύνδεση ταμιακών με POS. Έχει διαφημιστεί ως ένα μέτρο το οποίο... Έχουμε πληρωμένο το σύστημα από το 2011, πράγμα, να ξέρουμε. Και παίρνει διαρκώς αναβολές. Αυτό και θα γίνει και θα γίνει και πήρε μέχρι πότε τώρα. Το σύστημα της διασύνδεσης. Μέχρι τον Οκτώβρη. Το σύστημα διασύνδεσης είναι πληρωμένο το 2011 και δεν λειτουργεί. Νομίζω το ξέρουμε και κύριοι. Από το 11. Ήταν ενεργείο. Μήπως τελικά θέλουμε τι θέλουμε, τη φοροδιαφυγή. Επειδή πραγματικά είναι μέρα εκλογών, θα πρέπει να πω ότι τι σημαίνει χτυπάω τη φοροδιαφυγή. Θα πρέπει να πείτε κιόλας ποιοι είναι και άλλοι τρόποι που μπορεί να βρει μια κυβέρνηση. Γιατί αναλύσατε το ένα κομμάτι και τώρα ο Βαγγέλης έβαλε πονηρά ένα δεύτερο κομμάτι. Χτυπώντας τη φοροδιαφυγή, χτυπάς ψηφοφόρους. Άρα για θέμα καθαρά ψηφοδηρικό, ούτε η φοροδιαφυγή ούτε η παραοικονομία χτυπιούνται. Δηλαδή είναι αστείο να πιστεύεις εν έτη 2023 με τα συστήματα που υπάρχουν ότι δεν μπορεί να χτυπηθεί η φοροδιαφυγή ή το λαθρεμπόριο. Τώρα, άλλοι τρόποι. Στους άλλους τρόπους πρέπει να σας πω ότι υπάρχει αυτή η ρίση που λέμε πάντα, ότι η ανάπτυξη είναι αυτή η οποία μπορεί να σου δώσει παραπάνω έσοδα και άρα μέσω των παραπάνω εσόδων να μην αυξάνει τη φορολογία ή τις εισφορές. Θα έλεγα ότι αυτό το προσδοκούμε. Προσδοκούμε και όλοι πιστεύουμε ότι το ΑΕΠ, που σήμερα είναι 225 δις, θα φτάσει επιτέλους στα επίπεδα του 2009. Θυμίζω ότι το 2009 το ΑΕΠ της χώρας μας ήταν 245 δις. Αυτό είναι ο άλλος τρόπος. Περιμένουμε την ανάπτυξη να τρέξει, δηλαδή ουσιαστικά για να εισπράξουμε και έσοδα. Ακριβώς. Όμως θα πρέπει να πούμε τι περιμένουμε άλλο από το φθινόπωρο που έρχεται. Περιμένουμε τα πλεονάσματα. Η Ευρώπη πλέον το 2024 λέει ότι τέλειωσε η εποχή όπου κάθε κυβέρνηση κάνει ό,τι θέλει. Η σκληρή γραμμή των Γερμανών και των 13 χωρών που τη στηρίζουν σε σύγκρουση με τη Γαλλία και τις χώρες του Νότου είναι ότι πλέον θα πρέπει να υπάρχει ενιαίος τρόπος πλεονάσματα σε όλη την Ευρώπη, δηλαδή το 2,5-3,5 να το πω απλά. Πράγμα που σημαίνει αλλάζουν και οι πολιτικές που μπορεί να εφαρμόσει μια κυβέρνηση. Την ίδια στιγμή. Πιο σφιχτή δημοσιονομική πολιτική, δηλαδή. Βεβαίως. Βεβαίως. Και παρά την πρόταση. Εντάξει, δεν έχουν ακουστεί και Γάλλο, πολλά ότι ενδεχομένως να έχουμε κάποια μέτρα, έτσι. Ναι. Κύριε Χατζηδοσίου. Δηλαδή το λέω αυτό επειδή ήταν μια συζήτηση που άνοιξε στη δεύτερη προεκλογική περίοδο για τις δεύτερες κάλπες. Και για το μεσοπρόθεσμο και για το τι έχουμε δώσει στην Κομισιόν. Αυτό έπρεπε να συζητηθεί για τις εκλογές. Αν μου επιτρέπετε, το θέμα του μεσοπρόθεσμου θα ήταν το θέμα που έπρεπε να κυριαρχήσει στις εκλογές και όχι η τοξικότητα και τα θέματα που ακουστήκαν, γιατί αυτά θα τα αντιμετωπίσουν καταναλωτές και επιχειρήσεις το επόμενο διάστημα. Ναι, να το δούμε το αποτέλεσμα. Πάντως, κοντή γιορτή σήμερα είναι τα αποτελέσματα. Λέμε ότι το βράδυ έχουμε κυβέρνηση, έτσι. Η αγορά αύριο πέρα από τη σταθερότητα. Τι είναι αυτό που μπορεί να προσδοκά? Γιατί τρεις μήνες τώρα ήμασταν σε μια διαδικασία όλοι μας. Υπήρξε και κυβέρνηση, εκλογές. Τι είναι αυτό που άμεσα πρέπει να, όποια κυβέρνηση βγει, να ρίξει τα βλέμματά της? Τι είναι? Περισσότερα τα ανοιχτά θέματα είναι ακριβώς. Αυτό να μας πείτε. Με πρόλαβε ο Βαγγέλης. Εντάξει, το λέμε χρόνια. Το θέμα ποιο είναι, τι ζητάτε? Να το πω όσο πιο απλά μπορώ στον κόσμο. Έχεις 15 χρόνια κρίσης και ξέρεις, να στο πω απλά και διασχέδημα,
Όλοι ξέρουμε ότι το 60% των επιχειρήσεων, ειδικά των μικρομεσαίων, κουβαλάει χρέη. Το όταν λέμε ιδιωτικό χρέος 270 δις, τι εννοούμε? Χρέη μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δημιουργήθηκαν αυτά τα χρόνια. Φάνηκε ότι παρότι, όπως θυμάστε και στην εκπομπή σας, είχα πει θετικό το μέτρο της επαναφοράς των 120 δόσεων, με τον κόφτη που μπήκε τον Νοέμβριο του 2021, ακριβώς, δηλαδή η ρύθμιση ή η πληρωμή της δόσης, και θυμίζω σε μια εποχή όταν μπήκε επιχειρήσει, μένει έξω το 80%. Το πρώτο πράγμα που περιμένουμε είναι η επαναφορά των δόσεων. Σας θυμίζω την πρότασή μας. Μία δόση για το σύνολο των υποχρεώσεων και να δώσουμε την ευκαιρία, γιατί ξέρετε, να σας πω κάτι, ομά. Δεν θα σωθούν όλοι. Χωρίς τόκους ή με τόκους. Αυτό είναι το δεύτερο ζήτημα. Δεν μπορεί τη στιγμή που έχει επιτόκιο καταθέσεων, βάζετε ένα θέμα 0,20%, να λες σήμερα θα πληρώσει τις δόσεις του με 5 ή με 5,8% λοιπόν, επιτόκιο. 11,5 ώρες από τώρα έχουν κλείσει. Θα έρθετε την άλλη εβδομάδα πάλι. Με την πρόταση θα έχουμε κυβέρνηση για να δούμε τι είναι αυτά που ζητάτε. Επαναλαμβάνω, σε 11,5 ώρες από τώρα θα έχουν κλείσει κάλπες, θα έχουμε και το exit poll, θα δούμε τι θα γίνει. Εμείς. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χατζηδοδοσίου. Ελπίζουμε και εσείς να κερδίσετε. Εδώ και μέρες. Εδώ και μέρες, δεν σας λέω χαμογελάτε. Ευχαριστούμε και τον Βαγγέλη Δουράκη. Καλά κόμπλο και κυρία Μεθανή, την άσκηση. Και εσάς, καλή συνέχεια, καλή δύναμη.